πρώτα να πω ότι είναι η τιμή μου που κάνουμε συνέντευξη και μάλιστα σε μια δύσκολη ημερομηνία. Από πού να αρχίσω, από τον υπηρώτη, τον άνθρωπο ή τον πολιτικό? Πρώτα από τον άνθρωπο, από τον υπηρώτη. Λοιπόν, σκέψου ότι δεν σε ξέρει κανείς, αλλά είσαι πασίγνωστος για το ήθος, την εντιμότητά σου, τη συνέπειά σου, λόγων και έργων. Αλλά τώρα απευθύνεσαι στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Στα επόμενα παιδιά. Και διηγείσαι τη ζωή σου. Ο λόγος εσένα. Είσαι υπηρώτης, έχεις ρίζες βαθιές. Για να τις μάθουμε. Και εμείς που δεν τις ξέρουμε. Η επόμενη γενιά. Εγώ διευκρινίζω πάντοτε, δεν κατάγομαι από την Ήπειρο. Είμαι Ήπειρο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ήπειρο. Μέχρι που ήρθα στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο. Εκεί είναι οι βαθιές ρίζες της οικογένειάς μου. Πατέρας μου κατάγεται από ένα χωριό που είναι επί Μεθόριο, δηλαδή πάνω στα σύνορα με την Αλβανία. Η μητέρα μου είναι λίγο πιο κάτω, δύο διαφορετικοί κόσμοι όμως. Μπορώ να δω ότι δεν είναι πάρα πολύ μακριά, μία ώρα μεταξύ της με τα πόδια είναι, δηλαδή 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Διότι το μέρος χωριό της μητέρας μου, που εγώ εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα, Γυρομέρη, από το Ιερομέρι ήρθες. Πρωτείες έχει ένα μεγάλο μοναστήρι. Λέγεται καλύτερα εσύ που τα ξέρεις, ξέρεις και τους συμβολισμούς και τις ρίζες, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Και αυτό είναι ένα χωριό το οποίο ήταν όλο, είχαν τις οικογένειες τους εκεί και ήταν μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλέμποροι. Ποια περίοδο? Καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι τη δημιουργία των εθνικών κρατών στο Μεσοπόλεμο που κλείσαν οι δρόμοι και ένας ελληνισμός ο οποίος ήταν διάχυτος παντού σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή, Αφρική, ο οποίος σιγά σιγά κατέρευσε. Ένα χωριό που είχε δύο ιδιωτικά σχολεία τα οποία πλήρωναν οι ξεριτεμένοι πάμπλουτοι τότε, μεταξύ των οποίων και ο παππούς μου, ο οποίος όμως ήταν στην Αλεξάνδρεια κάτω, από τη μητέρα μου. Ο τέλος μου ήταν δάσκαλος. Πήγε στο χωριό αυτό, είχε τη μητέρα μου μαθήτρια, 8 ετών, 20, αλλά την παντρεύτηκε μετά και την άφησε και στην ίδια τάξη. Λοιπόν, τότε η δάσκαλη ήταν αυστηρή, αλλά μαθαίναν τα παιδιά γράμματα. αυτές ήταν οι πραγματικότητες της εποχής που διαμόρφωναν τότε οι συνθήκες και οι ανάγκες, αλλά η κόκκινη κλωστή που τους ένωνε βαθιά ήταν μια βαθιά παράδοση που έκανε τους λεγόμενοι υπηρώτη και κουλτούρα όσον αφορά τη μουσική της, την ψυχολογία της. Μην κοιτάς, ήταν ταξιδευτές και στρατοκόποι μέσα σε τόπους, αιώνες και ιδέες και είχαν φτιάξει τέτοιο ψυχολογία. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν η πατρίδα τους, γι' αυτό από εκεί γεννήθηκαν το πνεύμα των μεγάλων ευηγερτών που σχεδόν καθολικά είναι οι υπηρώτες. Και κανονικοί, πραγματικοί πατριώτες, γιατί έδωσαν πράγματα. Ο πατριώτης σήμερα παίρνει. Αυτοί οι πατριώτες δίναν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Άλλες κατηγορίες άνθρωποι, άλλες εποχές. Δεν είναι όλες οι γενιές ίδιες και όλες οι γενιές δεν παίρνουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία που χαλίβδωσαν εκείνες τις γενιές και μεταφέρονται. Τώρα πια τα πράγματα στην εποχή μας έχουν αλλάξει, διότι έχει σπάσει και η απομόνωση. Έχουν συντριβεί οι αποστάσεις, οι χρόνοι και οι αλλοιώσεις των ισχυρών τοπικών πολιτισμών που κρατούσαν την συνεκτικότητα των κοινωνιών πάρα πολύ ισχυρή. Τώρα πια δεν υπάρχει. Δηλαδή παλαιότερα, να σου πω, εγώ ως γιος δασκάλου πηγαίναμε σε πολλά χωριά τότε, δάσκαλος. Τον ίδιο δεν τον εμπιστευόταν να μείνει πολύ σε ένα καιρό, επειδή είχε για τις πεποθήσεις της εποχής, ο ίδιος άλλες πεποθήσεις, ήταν από τους ηγέτες του ΙΑΜ εκεί, μόνο εδώ ήταν βενιζελικός, δεν ήταν Μιλάμε αστερός. Πάντα για τον παππού, έτσι. Τον πατέρα μου. Α, για τον πατέρα σας. Και πηγαίναμε στα χωριά αυτά, τα ρημαγμένα τότε με τα φιλιακά, κατάσταση απελπισίας. Χρόνια, περίπου χρονολογίες. Μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, εγώ γεννήθηκα το 1949,
Μιλάω για τη δεκαετία του 50. Μάλιστα. Ρημαγμένος τόπος. Έρημη γη, που έλεγε ο ποιητής ο μεγάλος ο Ελίωτ. Γιατί ήταν και θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων η περιοχή εκεί. Υπήρχε φυγή άταχτη παντού, Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Αθήνα και κατώτηκε. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι εμένα με διαμόρφωσαν, γιατί πολλό του πατέρα μου είχε ένα μισθό. Και... ως εκπαιδευτικός ο άνθρωπος. Ως εκπαιδευτικός, ναι. Οι άλλοι δεν είχαν απολύτως τίποτα, δηλαδή καταστάσεις Μπιάφρα ήτανε. Ούτε το μεσημέρι, σε πολλές περιπτώσεις, να δώσω ένα κομμάτι ψωμί στα παιδιά τους, δηλαδή τέτοια κατά αυτή, τη γνώρισα εγώ. Πόσα αδέρφια. Αυτό το, ένα αδερφό. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως λίγο τη διαφορά που είναι και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Τι ήταν το χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, είχαν αναπτύξει ένα καταπληκτικό σύστημα αλληλεγγύης. Π.χ. και εγώ ήταν κάποιο σπίτι. Μετά από δύο μέρες στο σπίτι, ολοκληρωμένος. Ήταν κτισμένο από την αρχή. Πέφτανε όλοι πάνω και το φτιάχνανε. Τα παρατούσαν τα πάντα, το φτιάχνανε. Είχαν ένα σύστημα αλληλοβοήθειας στα συντροφοδοσία τους. Ας πούμε, μέσα, αν καταλαβαίνανε ότι ο άλλος δεν είχε να φάει τίποτα, βρίσκανε αυτόν τον τρόπο. Από αυτά τα μοιραζόταν. Ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης και απίστευτη αξιοπρέπεια μέσα στη φτώχεια. Μετά το 60 στην Ελλάδα, 70 και πέρα, άρχισε μια βαθμία μετάπτωση της ελληνικής κοινωνίας από κοινωνία της, της ανάγκης, της επιβίωσης, αυτομάτως και ξαφνικά, χωρίς περιόδους προσαρμογής και χωρίς μια ανέλυξη ισορροπημένη πολιτισμική, πέρασε στην κοινωνία της αυθονίας, της κατανάλωσης και σε πολλές περιπτώσεις της ρυπαρής κατανάλωσης, με πλήρη διαστροφή του αξιακού συστήματος και των πολιτικών, των πολιτιστικών προτύπων αυτή την περιοχή. Όλα αυτά, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια την περίοδο της φτώχειας. Αυτά, μετά τη μικροαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, για τις οποίες τώρα δεν είναι ώρα να πούμε ποιες είναι οι ευθύνες, κυρίως με την κατάρρευση του πνευματικού πολιτισμού που κυριάρχησε με τη μεγάλη πνευματική γενιά του 1930, που ήταν τέτοια, είναι ανυπανάληπτη, δεν ξανασυμβεί στην Ελλάδα, οι γίγαντες του πνεύματος τότε που κυριαρχούσαν και λοιπά. Οι τελευταίοι πεθάνανε στο τέλος της δεκαετίας του 60, κάτι ελάχιστη μήνα. Και φτωχοί. Ε? Και φτωχοί και παίγνητες. Αυτοί είναι όλοι τους. Ναι, ήταν άνθρωποι, ήταν πνευματικοί άνθρωποι. Δεν είναι πλούσιος και έτσι. Πνευματικό. Όχι, κοίταξε, υπήρχε, θα σου πω τώρα μια περίπτωση, δεν είναι καθολικό αυτό. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος Φερρυππή, ναι, είναι από μεγάλη οικογένεια, αλλά ήταν όμως ένας ογκόληθος πνευματικός, ως ποιητής, ως συγγραφέας κλπ. Και αυτό στη γενιά εκείνη. Τερζάκης και μια σειρά άλλη, δεν ήταν. Καβάφης, πολλοί άλλοι. Ροήδης, πάντες. Όχι, ήταν τέτοια. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, τώρα υπάρχει τίποτα. Έχει στερέψει η πηγή, έχει στερέψει. Εκεί έζησα και μεγάλωσα μέχρι που ήρθα στην Αθήνα. Ποια χρονιά? 1966. Εγώ πήγα πολύ μικρό στο σχολείο. Κανονικά έπρεπε να είμαι το 67. Πήγα το 66, τελείωσα και μετά ήρθα και οι γονείς μου βέβαια με τον αδερφό μου. Με το 69, γιατί εντωμεταξύ έγινε η Χούντα το 67. Δεν μπορούσε ο πατέρας μου να μείνει εκεί άλλο. Έπρεπε να πάει στο ανώνυμο πλήθος, έτσι, γιατί και τα πράγματα δεν ήταν. Ήταν πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πήγα στο Πανεπιστήμιο, τελείωσα, πήγα φαντάρος. Σε μια ηλικία 25 ετών, πρώτο ήρθα με την άμεση πολιτική, εκλέχτηκα Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος, ίσως από τους νεότερους στην ιστορία της Ελλάδος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης, τότε ήμουν και αντιδήμαρχος. Τότε δεν υπήρχε άλλος πρόεδρος, άλλος αντιδήμαρχος, αναπλήρωνα τον δήμαρχο. Και λέω από τους νεότερους, διότι το δικαίωμα του εκλέγεστε, του να εκλεγείς, να πάρεις δημόσιο αξίωμα, ήταν στα 25 τότε με το Σύνταγμα. Του 52 τότε που πήγε. Μετά άλλαξε βέβαια. Και είναι στα 21. Το δικαίωμα του να εκλέγεις ήταν 21 τότε, τώρα 17. Υπάρχει μια πρόοδος. Αυτό σιγά σιγά με έβαλε μέσα στον χώρο της πολιτικής. Ασχολήθηκα με τα θέματα
μέσα στο Πασόκ ήμουν αναπληρωτής γραμματέας Επιτροπής Πολιτιστικού που είχα ενταχθεί. Ασκούσα δικηγορία πολύ έντονα, πολύ έντονα. Το επάγγελμά μου ήταν αυτό, δεν το άφησα ποτέ. Το έγινα μετά 7 χρόνια, ήμουν γραμματέας του Εθνικού Θεάτρου. Και για ένα διάστημα μέχρι που το διέλυσα και ενσωματώθηκε στο Εθνικό Θέατρο, το περίφημο άρμα Θέσπιδος. Το πάλι ποτέ από την αρχαιότητα ήταν και μετά αναβίωσε σαν ένας περιφερόμενος για τη θεατρική παιδεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν λειτουργικό και το καταργήσαμε. Έπειτα έγινα πρόεδρος στην ΕΤ2, μετά βγήκα βουλευτής το 69 με το ΠΑΣΟΚ. Πολύ δύσκολη περίοδος τότε. Το 69 με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Για πείτε μας περισσότερο γι' αυτό. Το 69 είπα, το 69. Το 89. Α, εντάξει, γιατί... Το 69. Φιλιάστηκα. 69 με 19 χρόνια πολύ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το 89. Mm-hmm. Βγήκα βουλευτής. Εδώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σταθούμε λίγο. Ναι. Επειδή εμείς έχουμε συζητήσει και off camera αρκετά. Τι σας μάγεψε στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί στον Ανδρέα Παπανδρέου και όχι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τα οράματά σας και το αξιακό σας σύστημα, δεν ξέρω αν απήχε πολύ από αυτές τις δύο μορφές. Γιατί αναμφίβολα και οι δύο χάραξαν την ιστορία. Καλή ερώτηση. Του νεότερου ελληνισμού, των ημερών μας. Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ τότε ως μικρό παιδί βίωσα την κατάσταση. Ζούσαμε σε μια παραμεθόρια περιοχή. Mm-hmm. Δεν είχαμε δικαίωμα να εξέλθουμε πέραν του ποταμού Καλαμά, εάν δεν παίρναμε ειδική άδεια για να πάμε στην πρωτεύουσα που ήταν η Οικουμενίτσα, για οποιοδήποτε λόγο και για γιατρό ακόμα πλέον λόγο, αν χρειαζόταν να πάμε, για οποιαδήποτε δουλειά, να πηγαίναμε με ασφάλεια για να πάρουμε άδεια για να περάσουμε. Το ίδιο και για να ξαναγυρίσουμε. Αυτές ήταν οι μέρες που είχαν την εξουσία, την ισχυρή, η χωροφυλακή. Η βασιλική χωροφυλακή ή μετέπειτα η χωροφυλακή του συνταγματάρχες. Το μετέπειτα καθεστώς. Μάλιστα. Των συντηρητικών, ας το πούμε κομψά τώρα, κυβερνήσεων στην Ελλάδα, ας πούμε έτσι. Η μεταμφυλιακή κατάσταση της χώρας, δηλαδή για να πας να διοριστείς, ήταν πιστοποιητικό κοινωνικό προβλημάτων, η διώξεις. Τρεις φορές μπροστά στα μάτια μου ήρθαν και συνέλαβα τον πατέρα μου, έτσι. Μέσα από το σχολείο, ας πούμε, δηλαδή έχω βιώσει και καταστάσεις, ήταν ανηδικές. Και η παιδεία μου, αυτή η πολιτική από το πρώτο διάστημα, γιατί διάβαζα και μάλιστα χωρίς να έχω και πλήρη συνείδηση, έλεγα από 7 χρονών ότι εγώ θα γίνω αρχηγός του κόμματος των συντηρητικών. Κάπου είχα διαβάσει μια εφημερίδα για το κόμμα των συντηρητικών της Αγγλίας. Στο μυαλό μου δεν ήταν ξεκαθαρισμένο, τώρα 7 χρονών παιδί ήμουνα, αλλά είχα το εξουσιαστικό σύνδρομο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μετά, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Εγώ μετά το, εκεί γύρω στο 70-71, πέρασα τον υπαρξισμό, ξέρετε. Με γοήτευε και περισσότερο ήμουνα σαρτικός, σαρτ, Καμί, αυτή ήταν περισσότερο έτσι. Αλμπέρτ Καμί, Σαρτ και λοιπά. Μεγάλοι φιλόσοφοι για αυτούς και από τους γίγαντες εκεί της ευρωπαϊκής σκέψης της εποχής εκείνη, δεν ήταν μόνο εκείνη τότε. Ναι, τώρα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Μετά την, την πτώση της Χούντας και αυτά που έτσι δημιουργήθηκαν, τότε είχε ριζοστικοποιηθεί η ελληνική κοινωνία και έχοντας και εγώ τις ρίζες και από τον πατέρα μου και ο ίδιος έτσι μια απορία μέσα από αυτά τα πράγματα, στην αρχή ήμουν και επιφυλακτικός να ενταχθώ. Διότι είχα πιο προχωρημένες έτσι, απόψεις και αντιλήψεις. Μετά εντάχθηκα, ανέλαβα αμέσως καθήκοντας στελέχους, ας πούμε, έτσι και όλα αυτά, όχι ψηλά τότε. Σας είπα, ήμουν αναπληρωτής στον τομέα του πολιτιστικού, αναπληρωτής γραμματέας κλπ. Είχα την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αλλά σας εκτιμούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα δεν θέλω να βγάλουμε αυτά που μου έχετε εκμυστηρευτεί, αυτά που όμως μπορούν να λεχθούν. Εμένα με εκτιμούσαν και είναι τα μεγάλα παράσημα που έχω πάρει στη ζωή μου και οι τρεις σημαντικοί της περίοδου εκείνης. Ναι. Φλωράκης, Καραμαλής, Παπανδρέου. Όχι. Και ο Μητσοτάκης. Α, και ο Μητσοτάκης. Δεν
δεν σταματούσε να λέει από την τηλεόραση συνεχώς καλά λόγια για μένα. Ναι. Και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Τώρα δεν μπορεί να ευχαριστήσει. Είναι πια έχουν αποδράμει, έχουν φύγει. Αλλά και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Είναι κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Ναι. Αλλά ιδεολογικά και τέτοιο ανήκα σε αυτή και ανήκω σε αυτό το φιλοσοφικό χώρο. Χωρίς να χάσω ποτέ, να μπορώ να διακρίνω τα πράγματα. Και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, που στην ουσία ήταν δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός. Το ένα ήταν το κέντρο αριστερό κόμμα. Είχε λίγο έτσι πιο χαλαρότητες και λιγότερο προσαρμοστικότητα σε μερικά πράγματα. Παρά τις προσπάθειες του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έκανε και αυτός τις μεταπτώσεις του. Και το άλλο το κόμμα ήταν, ας πούμε, να μην το πω εξυγχρονιστές, οι εκμοντερνιστές που θέλαν την Ελλάδα να προσαρμόζεται όσο γίνεται πιο γρήγορα στα προστάγματα των καιρών, τους ανέμους της εποχής. Ναι. Δεν μπορούσαμε να μένουμε με μια κατάσταση. Και ήταν η εποχή εκείνη που ήταν και άλλα φιασμένη, αλλά και πολύ μπερδεμένη. Έχουμε μπει πια στο 90, έτσι, από αυτά που λέτε. Ναι. Τι είχε συμβεί τότε, είχαμε μπει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ μας έβαλε ο Καραμαλής. Είχε αρχίσει μετά ο Παπαδρένος, στην αρχή ήταν αρνητικός, να εμπελώνει κάποια πράγματα και να αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα με τα μεσογειακά προγράμματα κλπ. Αυτά που αποκρύπτονται. Τότε ήταν τα μεσογειακά προγράμματα, τώρα είναι τα ΕΣΠΑ. Μετά ήταν τα πακέτα Ντελόρ. Τα πακέτα Ντελόρ, ναι, τα πρόλαβα. Ναι. Τι συνέβαινε, η περίοδος που είπα της μετάπτωσης. Φαινόταν εξ αρχής ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι μια πορεία άναρχη, τελείως. Χάνονταν οι κοινωνικές ιεραρχίες, αλλοιώνονταν οι θεσμοί, δεν προσαρμόζονταν. Δηλαδή υπήρχε μεν εκδημοκρατισμός της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, των λειτουργιών της χώρας. Από τ' άλλο όμως δεν υπήρχε καν πρόνοια ούτε σκέψη προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα οργάνωσης των νέων κοινωνιών μέσα, ούτως ώστε να μπορούν να μετασχηματίζουν τις αντιφάσεις που είχε η κοινωνία τότε, η δική μας ελληνική, και ήταν πολλές. Με αποτέλεσμα, ό,τι έγινε μετά, που φτάσαμε μέχρι και τη χρεοκοπία του 1910, όποιος είχε μάτια δεν το βλέπε, ήταν νομοτέλεια ότι η χώρα θα κατέληξε. Το 1910, παλιά λέτε. Θέλετε να πείτε. Όχι, το 2010. Το 2010. Κάτι σας πάει πολύ πίσω πάντως, δεύτερη φορά. Προφανώς οι αναμνήσεις και οι... Όχι, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με αυτή την περίοδο. Ναι, γι' αυτό. Το καταλαβαίνω. Αλλά καλά είναι που ιδιαίτερα βγαίνει. Του Μεσοπολέμου, ναι, για να κάνουμε και τις διευκρινήσεις, ναι. Το 2010, ναι, δηλαδή ήταν αυτό που ήταν γεγονός. Πάντως τώρα για να αξίσουμε και λίγο τη μνήμη των θεατών μας. Εσείς πώς ξέρατε ότι πάμε στα βράχια? Υπάρχουν κειμενά σας, υπάρχει βιβλίο. Εγώ ήμουν υπουργός οικονομικών. Εγώ σε ηλικία 43 ετών έγινε υπουργός οικονομικών. Ναι. Και μάλιστα να σας διηγηθώ και το εξής. Να το διηγηθείτε, γιατί εγώ όταν τα άκουσα... Στην αρχή ήμουν εφυπουργός. Ναι. Υπουργός το ήταν... σκηνικό με τον Παπανδρέου θέλω να μας πείτε. Ήμουν υφυπουργός και υπουργός ήταν ο Γιώργος ο Γεννηματάς, ο ίμνηστος. Ο οποίος από κάποια στιγμή και πέρα λόγω της ασθενειάς του δεν μπορούσε έτσι να λειτουργήσει και έμεινε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, αλλά έπρεπε να γίνει γιατί ο μαχόμενος είναι ο υπουργός οικονομικών. Δεν είναι. Και τότε κάνανε εμένα ο αδέρφος του Παπανδρέου. Όχι, μπορείτε να μας πείτε αυτό το γλαφυρό περιστατικό. Εντάξει, αυτό δεν είναι, αλλά θα το πω. Έχει αξία για τις νεότερες γενιές. Γιατί δεν είναι ισχύ απλώς τα γεγονότα και τη φήμη σας. Με παίρνει τηλέφωνο. Ήμουν στο εξωτερικό, ήσασταν. Ναι, είχα πάει τότε για το στις Βρυξέλλες που πήγαινα τακτικά. Στα συμβούλια των υπουργών. Τότε ήμουν στο Συμβούλιο Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τελείωσε, μου πήρε ο πρόεδρος, μου λέει: αύριο, Αλέκο, 11 η ώρα να είσαι στο γραφείο μου. Του λέω, πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω, γιατί μέσα στη Βρυξέλλες έχω αυτό και αυτό. Α, μου λέει, θα κοιτάξω να δω, του λέω και θα σας πάρω τηλέφωνο. Θα πάρω το βραδινό τελείως, ας πούμε, κλπ. Γιατί θα τελειώναμε αργά πολύ. Έφυγα, πήγα εκεί, ξενύχτης,
Και πήγα κατευθείαν στο Παντελεμόνα. Πρωί-πρωί. Την ώρα που μου είπε, πήγα εκεί. Αλλά τι με θέλει. Όχι, μου λέει, είναι πήγμα, πρέπει να είσαι εδώ. Πήγα εκεί, μου λέει, γεια σας. Που είχατε χτες, του είπα, ας πούμε, αυτό και λοιπά, πώς πήγε, τον ενημέρωσα. Μου λέει, έχεις δει κανένα καλό όνειρο χτες το βράδυ. Τι λέω, αφού δεν κοιμήθηκα. Α, ναι, ναι, ναι. Λέω, κατευθείαν τώρα. Τώρα μπορεί να είναι πολυλογία. Όχι, όχι, μου αυτά λέει, θέλω αύριο, μου λέει, 11 η ώρα, να είσαι στο Προεδρικό Μέγαρο, στον Καραμαλή, ορκίζεις Υπουργός Οικονομικών. Ποιος, εσύ μου λέει, εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς δεν γίνονται, μου λέει, γίνονται. Αφού τα αποφάσισα εγώ, γίνονται. Θα αναλάβεις, γιατί δεν αρνείσαι. Του λέω, δεν αρνούμε, αλλά δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω ούτε την εμπειρία, ούτε τις οικονομολογικές γνώσεις. Να σας πω κάτι, λέω, εγώ δεν ξέρω να κάνω ούτε τη φορολογική μου δήλωση. Ψέμα ήτανε. Την κάνει, λέει, ο Σπύρος. Ο Σπύρος την έκανε εμένα, αλλά γιατί βαριόμουν εγώ να την κάνω. Το βοηθό που είχα στο γραφείο, συνεργάτης μου. Και ποια είχε, η απάντησή του ήταν όλα τα λεφτά. Ωραία. Γέλασε και μου λέει, ούτε εγώ. Ούτε εγώ για τη φορολογική τη δήλωση. Ούτε για τη φορολογική του δήλωση. Για τη φορολογική του δήλωση εννοούσε, ναι. Ούτε εγώ. Ήτανε σε αυτά, εντάξει, οι ηγέτες έχουν ένα δικό του συμβολικό τρόπο για να μπορούν να κυρίζουν. Έχουν δικά τους χαρακτηριστικά. Και μετά πάνε από αυτό το πολύ δύσκολο, γιατί σε πρόδρομη κατάσταση χρεοκοπίες η Ελλάδα. Πολύ άσχημα. Από τότε. Βέβαια, όταν αυτό ήταν ένα δράμα. Δεν πήγαινα. Πήγαινα εβδομάδα-εβδομάδα να εξασφαλίσω μισθούς, συντάξεις, τις δαπάνες του κράτους και μισθούς, συντάξεις. Άρα είχε δίκιο ο αείμνηστος ο Μητσοτάκης που έλεγε ότι οδηγείται τη χώρα κατευθείαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 1993, ομιλία του στη Βουλή. Εγώ παρελάβαμε όμως από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό δεν θέλω να προχωρήσω. Όχι, όχι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι, ναι. Παρέλαβα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και ήταν η κατάσταση έτσι. Αλλά ήδη είχε αρχίσει η χώρα να. Μπήκαν και αυστηροί κανόνες του Μάστριχτ. Τότε. Τότε. Και έπρεπε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Τους οποίους δεν πήρε ποτέ χαμπάρι ο ελληνικός λαός. Δεν επικοινωνήθηκαν. Δεν διαπαιδαγωγήθηκε ο ελληνικός λαός όσο χρειαζόταν για το Μάστριχτ. Θα σας πω. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή. Η δεκαετία του 90 ήταν μια καταπληκτική δεκαετία, όπου ο πολιτικός λόγος, ο δημόσιος λόγος, η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Στο σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα σε στρώματα που αντιλαμβανόταν τη σημασία για την επιβίωση της χώρας, η συμμετοχή μας. Ναι, άλλοι μπορεί να τα μπέρδευαν ότι μπαίναμε στην ΟΗΕ και θα πάρουμε περισσότερα λεφτά σαν τα πακέτα Ντελόρ, δηλαδή, είχαμε και τέτοια. Αλλά όχι, όχι. Αλλά τι γινότανε, μας βάλανε και πολύ σωστά όλες τις χώρες, όχι εμάς. Φερρυπίν, η Ελλάδα, όποτε είχε πρόβλημα να μοιράσουν λεφτά το πολιτικό σύστημα, έπαιρνε λεφτά, έκανε νομισματική χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με το Μάστερ εξαρτοποιήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Κόπηκε. Έχεις λεφτά, πληρώνεις. Δεν έχεις, ψάξε να βρεις μόνος σου, δικό σου πρόβλημα. Αυτή η ετεροπειθαρχία άρχισε από τότε, αλλά τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και σκεφτείτε ότι είχα φτάσει στο απότατο όριο τον εσωτερικό δανεισμό. Είχα στεγνώσει όλες τις τράπεζες για να μπορέσω να πληρώνω. Και με επιτόκιο, λίγο να το τηλεθεατές σας να το προσέξω αυτό, 23,5 ξεκίνησα. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Και όταν έφυγα το 96, είχε πέσει κάτω από 8. Ήταν μια ραγδαία πτώση, η οποία συνεχίστηκε μετά, γιατί έπρεπε να μειωθεί πολύ για να μπει η Ελλάδα στην. Στα ομόλογα, που δεν κάναμε τότε εκδόσεις ομολόγων και τέτοια, γινόταν όλα με το private placement, έτσι, ιδιωτικές τοποθετήσεις. Επειδή δεν είχαμε χρήματα, αυτό ήταν σε. Ναι, παίρναμε γεν, δολάρια, το ευρώ δεν υπήρχε. Ελβετικά φράγκα, θυμάμαι. Και τι επιτόκιο, θα σας το πω και θα. Με 36%. Ναι. Κάνει το σταυρό σας και με ρήτρα δολαρίου. Ήταν πολύ άσχημη κατάσταση. Το 1994 αντιμετώπισαμε όλοι. Δεν
κάνει πολύ άσχημο να μιλάει κανείς, ζητώ το συγγνώμη, στον ελληνικό. Είναι μια κατάσταση που τη διαχειριζόταν όλοι μαζί. Την φοβερή επίθεση στη Δραχμή που έγινε. Με αφορμή πάλι τη δέσμευση του Μάστρεχτ, ελεύθερη διακίνηση, απελευθέρωση των κεφαλαίων έξω. Το φέραμε λίγο πιο κοντά για να προλάβουμε, επειδή περιμέναμε ότι θα γίνει επίθεση. Τους προλάβαμε μεν, αλλά επίθεση έγινε. Και τότε έπρεπε ή κάναμε υποτίμηση ή δεν κάναμε υποτίμηση. Υπήρχαν δύο κατηγορίες στο οικονομικό επιτελείο που ήταν πανίσχυρο, να σας το πω δηλαδή. Έτσι ήταν. Ήταν ο Ντέρας Παπαδρέου, σαν οικονομό. Ήταν ο Υπουργός Οικονομίας που ήταν ο Γιάννης Παπαντονίου, εγώ Υπουργός Οικονομικών, ο Κώστας Σιμίδης Υπουργός Βιομηχανίας, ο Λάμπρος ο Παπαδήμος, ο Λουκάς ο Παπαδήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης. Τότε πρέπει να ήταν ο Καρατζάς, νομίζω. Όχι, ήταν ο Μύρκος. Ο Καρατζάς ήρθε επισημήτη μετά. Ήρθε μετά, ναι. Και αυτό το επιτελείο σχεδόν, με αλλαγές μόνο που έφυγε ο Παπαδρέου και έγινε πρωθυπουργός. Η τάση ποια ήταν, η πλειοψηφία δηλαδή σε αυτό το οικονομικό επιτελείο. Ήταν ασαφής η πλειοψηφία, γιατί ήταν διπλοπροσωπία. Οι Έλληνες βίωσαν όχι μόνο τον πληθωρισμό και την πτώση της οικονομίας. Όχι, όχι, λέτε τώρα. Μην το μπερδεύουμε με το 98 τώρα. Α. Είναι κάτι άλλο. Κάναμε συνεχώς τις 4 τη νύχτα συναντήσεις στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή για να μην το μάθουν. Γιατί ναι, ξέρετε, ναι. Οι κερδοσκόποι περιμένουν λίγο κάτι γίνεται. Και η μοιραία Πέμπτη ήταν μια Πέμπτη βράδυ που είπα πάρουμε οριστική απόφαση. Είχαμε υποτίμηση. Ποια χρονιά, κύριε Υπουργέ, 1994 το Μάιο. 94. Δραματικές ώρες και στιγμές. Ο Παπαδρέου ήταν πάνω στο σπίτι του και παρακολουθούσε την συνεδρίαση μέσω τηλέφωνο, δηλαδή, ναι, που τον ενημέρωνα ο διευθυντής του γραφείου του τότε, ο κ. Τσιλβάνης. Είμαστε συνεδριάζαμε. Στην αρχή ήμασταν μισή-μισή, εγώ ήμουνα εναντίον. Ο Παπαδρέου δεν έπαιρνε, αυτός έπαιρνε την απόφαση στο τέλος, ναι. Λογικό είναι ο Πρωθυπουργός. Εσύ ήσασταν εναντίον της υποτίμησης. Ναι. Και άλλοι δύο, τρεις, τέσσερις. Άλλοι λέγανε ναι. Είχαν επιχειρήματα. Βασικά οι τεχνοκράτες λέγανε ναι. Ε? Οι τεχνοκράτες λέγανε. Δεν λέω αυτά, δεν αποκαλύπτονται. Μην τα αποκαλύψετε, εντάξει. Ωραία. Είναι σωστό, γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιοι να παρέχουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ερμηνεύουν, βάζουν και πράγματα, εντάξει, που εγώ δεν νομίζω ότι. Το χρεώνεται ο δημοσιογράφος. Εσείς πείτε αυτό που πρέπει. Ναι. Και στο τέλος δεν κάναμε υποτίμηση. Αλλά ανέβησαν οι τράπεζες κατόπιν εντολών μας τα επιτόκια στο Καντράν 2000 για να αποτρέψουμε δηλαδή την επίθεση στη Δραχμή και γλιτώσαμε. Εάν τότε είχε γίνει υποτίμηση, στην ΟΝΕ δεν θα μπαίναμε. Εάν δεν μπαίναμε στην ΟΝΕ, θα χρεοκοπία θα ερχόταν βέβαια και να τα μαθαίνουν και εδώ οι νεότεροι λαϊκιστές που έχουν πνίξει αυτή τη χώρα και την πνίγουν συνέχεια ότι χρεοκοπία. Χωρίς να είμαστε στο ενιαίο νόμισμα, στο ευρώ, θα ήταν μια καταδίκη της Ελλάδος με απίστευτες συνέπειες, τις οποίες δεν ακουμπάει κανένας να τις αναλύσει τι θα γινότανε, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και θα επεκτηνόταν και στα άλλα επίπεδα, στο κοινωνικό, στο γεωπολιτικό, διότι όταν είσαι μια χώρα παραλυμπέρη, χάρη σε αξιοπιστία, την οποία ακόμα δεν έχουμε ανακτήσει, μην ακούτε τι σας λένε, αντιμετωπίζει την Ελλάδα επιφυλακτικά. Ακόμα, κατά πόσον η περιπέτεια αυτή της χρεοκοπίας του 2010 μας δίδαξε. Μας έκανε να νιώσουμε αυτογνωσία ή αυτοσυνειδησία. Αν κατάλαβε ο λαός και αυτοί οι οποίοι τον καθοδηγούν τώρα, δεν εννοώ μόνο το πολιτικό σύστημα, έτσι. Είναι αυτοί που έχουν την πραγματική δύναμη επιρροής και επιβολής σε αυτή τη χώρα και επηρεάζουν το λαό και τον προσανατολίζουν εκεί στα εύκολα, στα soft, στα αυτά, στα χαριτωμένα. Εννοείται τα media, τον κόσμο αυτόν. Όλος ο κόσμος που είναι και γύρω από αυτούς, έτσι, όλους, ας πούμε, την οικονομική ελίτ, την πολιτική ελίτ που χορεύουν στους ρυθμούς τους και όλα αυτά, ας πούμε, έτσι. Τι τραγικές συνέπειες θα υπήρχαν έτσι για τη χώρα. Ευτυχώς
Μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα κατευχήν, χωρίς να σημαίνει όμως ότι αν δεν μεταλλάξουμε το συντομότερο δυνατόν, τα πράγματα δεν μπορούν να ξανακυλήσουν. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτούς που κατονομάζετε ως λαϊκιστές και ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, τους πιστεύει, ακουμπάει πάνω τους, ταυτίζεται με όλους αυτούς. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι, σε όλες τις χώρες. Εδώ λίγο παραπάνω, γιατί επικρατεί ακόμα το πνεύμα του ραγιαδισμού. Σε όποιον βρούμε να ταυτιστούμε, υποκλεινόμαστε. Δανείζομαι, ας πούμε, κάποια πράγματα που έχω διαβάσει από το βιβλίο της κυρίας Λιβάνη και πολλών άλλων οικονομολόγων, όπου μεταξύ τους έχουν ισχυρές αντιφάσεις και αντιθέσεις. Όμως συμφωνούν στο εξής, ότι αν η Ελλάδα είχε κάνει από τότε τα βήματα να φύγει από όλες αυτές τις προοπτικές, και μετά την υποτίμηση κλπ, και να μείνει στο δικό της νόμισμα, τη δραχμή, να το ισχυροποιήσει, θα είχε χρόνο προσαρμογής, ώστε να επανακάμψει. Και αυτή η επαναφορά, που θα ήταν πια σε άλλο επίπεδο και ολική επαναφορά της χώρας, θα έδινε τροφή και αίμα, οξυγόνο, χρήμα, στην όλη η οικονομία, τι εννοώ, πρωτογενή τομέα. Δεν εννοώ τις παροχές, δευτερογενή τομέα ή τριτογενή τομέα, αλλά κυρίως τον πρωτογενή τομέα που τώρα πια είναι νεκρός. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα που έχουν. Σοβαρός άνθρωπος να ισχυρίζεται σοβαρά αυτά τα πράγματα. Σας είπα ονόματα, ας πούμε. Δεν θέλω να πω στα ονόματα, δεν θέλω να τους κρίνω, αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά. Είναι αρκετοί, δεν είναι. Όχι, είναι αρκετοί, δεν ξέρετε τι γίνεται. Η Ελλάδα. Και ξέρετε, επειδή η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Ναι. Διότι είχε υψηλό έλλειμμα. Αυτό θέλω να εκμεύσω και να βγάλω. Λοιπόν, για να είναι μια απάντηση. Δεν χρεοκόπησε μόνο γιατί είχε υψηλό έλλειμμα, έφτασε 15%. Δεν χρεοκόπησε γιατί είναι η πρώτη στον κόσμο ουσιαστικά χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, το οποίο αυξάνεται. Ήτανε... Ναι, τώρα έχει ξεπεράσει τα 460 δις. Όχι, 406 είναι. Άρα είναι τρομακτικό. Όχι, υπολογίζουν και τους τόκους στα διεθνή που κοίταξα σήμερα το πρωί. Και λίγο παραπάνω, τόκους και λοιπά. Και το βάζουν συνολικά. Μετά, όταν μπαίνει στα details, βλέπεις το ακριβές χρέος. Δεν υπολογίζονται οι τόκοι. Εκείνο που μπορεί να προσθέσει κανείς είναι οι βέβαιες καταπτώσεις των εγγυήσεων. Όλα αυτά. Ναι. Είναι γλώσσα των οικονομολόγων που ο κόσμος δεν την αγνοεί. Ναι, άρα μην μπαίνουμε σε αυτά. Δεν γινόταν. Η Ελλάδα χρεοκόπησε, διότι πια είχε ξεφύγει τελείως. Η παραγωγικότητα και η παραγωγή είχαν εκμηδενιστεί, είχαν αθρώες εισαγωγές. Εννοούμε πρωτογενή τομέα. Με δανεικά, ζούσε με δανεικά, με δάνεια κεφάλαια, ζούσε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, χωρίς να έχει παραγωγική ανάπτυξη και με δανεικά όποιος ζει κάποια στιγμή πεθαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή... Ήτανε το έλλειμμα στο ισοζύγιο των εξουσίων συναλλαγών, είτε ως κατακεφαλήν επιμεριζόμενο, όχι εισόδημα. Επιμεριζόμενο το έλλειμμα των τελευταίων συναλλαγών. Είναι δηλαδή τι εισάγουμε, τι χρήματα μπαίνουν στην Ελλάδα, τι χρήματα βγαίνουν από την Ελλάδα. Βγαίνουν πολύ περισσότερα. 15,5, το μεγαλύτερο στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Άρα μου λέτε ότι είχε δίκιο ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος που έλεγε «Μαζί τα φάγαμε». Τώρα είναι μια ατάκα του Θόδωρου. Mm-hmm. Ο Θόδωρος Χωρεμένος, που ήταν και πολύ φίλος μου, ήθελε να πει κάτι απλό. Ότι οι ολιγορίες και του πολιτικού συστήματος και της οικονομικής ελίτ και της ανύπαρκτης πνευματικής ελίτ και ο ίδιος ο κόσμος ο ίδιος, ο οποίος είχε περάσει σε μία κατάσταση νιρβάνας και καλοπέρασης και πίστευε εκείνους οι οποίοι του λέγανε λεφτά υπάρχουν και αυτό και να ξοδεύουμε και να κάνουμε, έβγαλε ένα αξίωμα, το οποίο στο βάθος μπορεί να έχει και δίκιο. Ναι, αλλά το λεφτά υπάρχουν τώρα με προκαλείτε. Το επανέλαβε πάλι από το Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι να κάνουμε και τώρα. Εξελέγει με αυτό το σύστημα. Εγώ είχα διαφωνήσει. Και έφυγα από την πολιτική, το ξέρετε. Καλά, και είχατε και άλλους πολλούς λόγους, θα τα πούμε. Και σε ηλικία, για αυτόν τον λόγο είχα εγώ. Είναι η σύγκρουσή μου για τα θέματα της οικονομίας. Α, λοιπόν. Από την εποχή την παλιά. Δεν είναι φώναζα, ως κύβο, αλλά αλλάζω. Μα το μαρτυρούν τα κείμενά σας και τα άρθρα σας. Και
Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουν οικοκυρίσα πράγματα. Λογικές, χατήρι του ενός, χατήρι ταλουνού, λένε στην Ήπειρο, άφησα τον άντρα μου χωρίς παιδιά. Λοιπόν, τώρα χαμογελάσατε. Όχι, μην περιγράφετε εμένα, εσείς να μιλάτε. Όχι. Αφήστε με εμένα απ' έξω. Είπα την παροιμία για να το αναφέρουμε λίγο. Εμένα μην με περιγράφετε. Λοιπόν, δεν γίνεται. Εσείς να πείτε τι. Η χώρα πρέπει να περάσει σε κάποια ισχυροποίηση των θεσμών. Είναι αποθεσμοποιημένη χώρα. Αυτό όποιος πάλι δεν έχει μάτια δεν το βλέπει ακόμα και τώρα. Και μια χώρα η οποία δεν έχει ισχυρούς θεσμούς, δεν έχει πολιτισμικά υπόβαθρα. Μια χώρα η οποία άγεται και φέρεται. Μια χώρα η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς προς τα πέρα. Μια χώρα που δεν λύνει με κολπάκια νομισματικά σαν αυτό της δραχμούλας ή έτσι κλπ. Είμαστε ενταγμένοι σε ένα ισχυρό σύστημα. Σύστημα. Ναι. Όχι, νομισματικό σύστημα. Ναι, ναι. Πώς το λένε, νόμισμα. Ναι. Πιστεύει κανένας, πρέπει να είναι πολύ αφελής ότι μετά τη χρεοκοπία, αν δεν ήμασταν στην. Στο τέτοιο θα. Στο ευρώ. Στο ευρώ, αν δεν είχαμε στο ευρώ. Γιατί μας έφτασαν, γιατί μας κάνανε περικοπές. Γιατί μας δώσανε. Ξέρετε, για μας, να πιστεύω, προστατεύανε το νόμισμά τους. Το δικό τους. Ναι. Αυτό όμως δεν θα γίνει δεύτερη φορά. Να ξαναρωτήσω κάτι. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, αλλά είναι. Αυτό δεν θα γίνει δεύτερη φορά. Έχετε δίκιο, αλλά είναι πειρασμός να μην σας το ρωτήσω. Δηλαδή, θα έχω και ευθύνη στη συνείδησή μου και στον κόσμο. Ο Σόιμπλε έκανε μια πρόταση. Βγείτε έξω για λίγο. Να σας δώσουμε 50 δισεκατομμύρια να αντιμετωπίσετε τις τρέχουσες καταστάσεις και όποιες συνέπειες υπάρχουν. Και η Ελλάδα τότε την αρνήθηκε ομοθυμαδών. Όλο το πολιτικό σύστημα του είπε go back. Καλά, τώρα θα έλεγα μια παροιμία, αλλά δεν τη λέω γιατί. Μιλήστε με τις παροιμίες, αν δεν πρέπει να μιλήσετε αλλιώς. Λοιπόν, ο Σόιμπλε το έκανε αυτό, ήταν μέσα στην πίεση την οποία ασκούσανε τότε να πάρουν αποφάσεις. Ναι. Έτσι. Και δεν παίρνανε εδώ. Γιατί ο λαϊκισμός από κάτω σε έβραζε, γιατί ήρθε ο λαϊκισμός. Το κακό με τη χρεοκοπία είναι ότι έφερε ανέδειξη στην εξουσία και λαϊκιστές εκεί στη λήψη των αποφάσεων. Ό,τι χειρότερο, για να μην χρησιμοποιήσω μια φράση κακιά που δεν ακούγεται, μη έβηχη, προσπαθεί στην επιφάνεια. Λοιπόν, γίνανε πρωθυπουργοί, γίνανε αρχηγοί κομμάτων, γίνανε ό,τι θέλει απίστευτοι άνθρωποι, ας πούμε, και πάρα πολλοί άνθρωποι. Αρχίσανε να φεύγουν, να καθίσουν στην άκρη, βέβαια, για τέτοιο. Λοιπόν, υπήρχε μίσος, φθόνος, υπήρχε ένα πράγμα γιατί χάσαν την βολή πολύ. Και ήταν εύκολα εκμεταλλεύσιμη μέσα από όλο αυτό το σύστημα της λογομαγειρίας και της δημοκοπίας που κυριάρχησε τη δεκαετία ακόμα, αυτή στην Ελλάδα. Ακόμα, πούμε, και τώρα ξαναβγαίνει. Ως ένα βαθμό, όχι τώρα, δεν είναι τόσο πολύ. Τότε ήταν δραματικά τα πράγματα. Δραματικά. Τι να σας πω, σας είπα, δεν διδάχθηκε τίποτα ο ελληνικός λαός, αλήθεια, αυτό μου φαίνεται και εμένα τώρα και το λέω με λύπη, ήταν μια, πώς λέγονται αυτές οι, όταν δεν μπορούν να γεννήσουν, είναι μια, η εποχή δεν γέννησε κάτι, ας πούμε, στρέφα. Δεν ήταν εγώ. Στρέφα, δεν γέννησε. Το καινούριο πράγμα έγινε όμως το πιο χειρότερο από όλα. Ότι γύρω στα 400.000 παιδιά, λένε παραπάνω, δεν νομίζω εκεί είναι γύρω στα 400, ο ανθός της ελληνικής επιστήμης σηκώθηκε και έφυγε. Και ακόμα φεύγει. Και δεν θα έρθει ξανά. Και δεν θα έρθει ξανά. Δύσκολα. Ελάχιστοι θα έρθουν και ακόμα φεύγουν. Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό. Και αυτό σας είπα, στην Ελλάδα έχουμε συνεχώς περιόδους αλαφιασμένους. Και αυτό, το αλάφιασμα αυτό της νεότερη γενιά τη εποχή εκείνη ήταν το πιο δυνατό που πήρε των ματιών τη και έφυγε προς τα έξω. Ζητήσανε κυρίως την αξιοπρέπειά τους. Όχι μόνο την επιβίωσή τους. Πέραν δεν μπορούσαν να οικοδομήσουν τη ζωή τους. Αλλά στοιχεία αξιοκρατίας κλπ. 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 Τους έκαναν να. Και τα λέει κανείς με πόνο. Καλά, βέβαια θα με ρωτήσετε εμένα και εσείς τι κάνατε. Ήσουν το μεγάλο υπουργό. Όχι για εσάς τώρα, δεν μπορώ να το ρωτήσω εγώ αυτό, γιατί μιλάνε τα κείμενά σας, ούτε να απολογηθείτε εσείς για το πολιτικό σύστημα. Όπως και άλλοι πολλοί, ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Αλλά είναι αδίστακτο το πνεύμα όταν αυτό κυριαρχεί. Δεν αντιπαλεύεται με τίποτε. Κοιτάξτε. Επιμένετε όμως να μιλάτε με όρους πολιτικής φιλοσοφίας και όχι όρους κοινωνικής οικονομίας και
Ποια είναι η κοινωνική οικονομία που δεν την ξέρω? Όχι, την ξέρετε, αλλά μιλάτε με πολιτική φιλοσοφία σαν να είστε αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα. Έχετε εκφράσει τις αντιρρήσεις σας και τις αντιδράσεις σας και τις ενστάσεις σας. Ωστόσο, σήμερα τα πράγματα εσείς τα περιγράφετε πάλι μελανά, πάλι δύσκολα, για να μην πω κάτι άλλο. Κοιτάξτε, θα απαντήσω σε αυτό. Ναι. Δεν τα δραματοποιώ. Πιστεύω ότι είναι έτσι. Μάλιστα. Όμως δεν αποκλείω και δεν πρέπει να αποκλείσεις, αλλιώς σίγουρα φύγε, πάρε τον, πήγε στα Ιμαλάια και ζεις εκεί. Ότι... Υπάρχει ελπίδα δηλαδή. Όχι ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα που χτίζεται. Μάλιστα. Στην πολιτική δεν υπάρχει, είμαι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Να με λένε εσείς απεσιόδοξο, οπτιμιστή, οπότε. Πώς το λένε, πεσημιστής. Αυτές είναι ανθρώπινες ιδιότητες, δεν αφορούν, δεν είναι πολιτικοί όροι. Στην πολιτική υπάρχει, δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα όμως δεν είναι αυτό που θέλεις εσύ που επιθυμείς, δεν είναι επιθυμία, είναι αυτή που χτίζεις. Έτσι ακριβώς. Τα άλλα είναι παραμύθια. Άμα δεν θέλουν να χτίσουν, γι' αυτό στην πολιτική η βουλησιαρχία είναι το παν, μαζί με κάποιες άλλες έννοιες. Δηλαδή, να έχει στόχο και να πει: θα κάνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μεταρρυθμίσεις μεγάλες. Δεν με ενδιαφέρει με ένα κανένα πολιτικό κόστος, αφορά τους λαϊκιστές, για να οδηγηθεί η χώρα εκεί, εκεί, εκεί. Θέλει στιβαρότητα. Δεν θέλει φλούφρικα πράγματα, χαριτωμένες και όλα αυτά τα soft τα οποία ζούμε και είναι και επικίνδυνα. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Η χώρα είναι εύκολη. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή. Η χώρα, εάν βάλει στόχους. Μην κοιτάτε, στόχους, δηλαδή βρεθούν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να έχουν μια στιβαρότητα. Τι να πούνε, να πούνε η χώρα θέλει αυτό και αυτό, πρέπει να γίνει αυτό και αυτό, πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα και ότι πρέπει να την οδηγήσουμε τη χώρα εκεί. Γιατί η χώρα έχει πλεονεκτήματα. Έχει μεγάλα πλεονεκτήματα η χώρα. Και δεν είναι ο ήλιος και το καθαρός αέρας, όχι καθαρός αέρας δεν έχουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει η εξοχή έχει, ναι. Λοιπόν, η χώρα έχει ένα λαό που παρά τον εκφυλισμό στον οποίο έχει εμβολήσει περιπέσει, ξεκολουθεί και ένας ευφυής λαός, είναι καινοτόμος λαός, έχει χαρίσματα, αλλά δυστυχώς η αποθεσμοποίηση την οποία υπέστη όλο αυτό το διάστημα, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Δεν είναι ότι δεν λειτουργούν οι τυπικοί θεσμοί που έχουν αποδυναμωθεί και είναι και αυτοί βιαστέντες από την αντίληψη η οποία κυριαρχεί, από τον τρόπο που λειτουργούν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, όλο το σύστημα εκεί πέρα, έτσι, που είναι εμπολής κατεδαφιστικό και τα μίντια. Λοιπόν, επειδή τα υπηρετείτε το λέω έτσι, θέλω να ξέρω κανέναν, με πρώτη την πολιτική ελίτ, την οικονομική και την μη υπαρχτή, γιατί δεν υπάρχει πνευματική ελίτ, ας πούμε, το καθοδηγούν πνεύμα τη χώρα, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά έχει δυνάμεις η χώρα αυτή. Εγώ το έχω ζήσει. Δεν πίστευε κανένας ότι το 1994 τότε ότι η χώρα θα ανέκαμπτε και μετά από λίγα χρόνια θα μπει και στην. Θα μπει. Δεν περίμενε κανένας να βγει ο Παπανδρέου που τα άλλαξε όλα την περίοδο εκείνη, το Δεκέμβρη του 1994, που είπε εκείνο το ιστορικό ότι αν η Ελλάδα. Δεν εξαφανίσει το χρέος θα αφανίσει τη χώρα. Κουβέντα η οποία διαπέρασε. Τότε άρχισε τα πράγματα να τέτοιο. Και ήμουν υπουργός οικονομικών όταν γίνανε εκλογές του 1996. Τις έκανα ως υπουργός οικονομικών. Μετά, την επόμενη, ανέλαβα υπουργός εσωτερικών και προεδρίας στο δημόσιο διοίκηση που λεγόταν. Και ήμουν και πρώτος στην τάξη έτσι υπουργός. Και πήγα εκεί. Έγινε κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία. Έβγαλα πρώτα ένα εγκύκλιο που είπα ότι από αύριο κλιμάκια της ΙΠΕΔΑ που ήταν πρόδρομος του ΣΔΟΕ, το ΣΔΟΕ λειτουργήσε λίγο μετά, το είχα φτιάξει ήδη, αλλά ήταν ανάμεσα σε ΣΔΟΕ-ΙΠΕΔΑ. Ήταν, ναι, η μεταβατική περίοδο. Μεταβατική περίοδο. Θα πάνε παραμονές εκλογών τώρα και θα κάνουν εκτεταμένους και σε βάθος ελέγχους. Διότι το είχαν μάθει, αυτό αξία να το ακούσουν. Όποτε γινόταν εκλογές στην Ελλάδα, 6 μήνες πριν τις προσδιορίζανε, κανένας δεν πλήρωνε στο
στο ελληνικό κράτος τίποτε. Σταματάγανε όλοι και τα τρώγανε και τα πίνανε. Δεν πληρώναν τους φόρους, δεν πληρώναν τίποτε και το κράτος δεν έκανε τίποτε να τα εισπράξει από το φόβο μη χάσει ψήφους. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εντάξει, γιατί ξέρω, αυτό πιστεύω, θέλω να πω ναι, τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της πολιτικής. Ναι, τελειώστε το, ολοκληρώστε, γιατί αυτό θέλω να. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τέτοια πράγματα μπορεί να γίνουν στη χώρα μας. Και μέχρι το 32 πρέπει να γίνουν. Το 32, σύμφωνα με τη σύμβαση του 18, που ήταν μια σύμβαση που υπεγράφει επί κυβερνήσεων, σωστή σύμβαση, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης του Τσίπρα. Ναι. Όχι Κασελάκη, Τσίπρας ήταν το τέτοιο. Ναι, ο ναι. Αλέξης Τσίπρας. Σωστή σύμβαση αυτή, την οποία επέβαλαν οι Ευρωπαίοι. Γίνανε αυτά που γίνανε και μέχρι το 32, το 72% νομίζω, ή 73% τώρα δεν θυμάμαι κάπου εκεί, του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα δεν ξεπληρώνεται ή δεν ανανεώνεται με επιτόκια αγοράς, αλλά με το 1%. Ναι. Λίγο όμως αυτό. Το 32. Και η σύμβαση αυτή έχει κανόνες όμως, χρυσούς κανόνες, οι οποίοι δεν τηρούνται. Εάν δεν γίνουν αδαμάντινοι κανόνες, με όσες συνέπειες και να υπάρχουν, το 32 και μάλιστα λίγο πριν το 32 θα φανεί, η χώρα θα έχει πρόβλημα. Αυτό το λέω πολύ χαμηλά. Να μην το εκλάβετε όμως ότι το είπα πολύ χαμηλά. Γιατί δεν θέλω να πυροδοτήσω κάτι. Λοιπόν, και είναι άδικο για αυτό το λαό και για αυτή τη χώρα, ενώ έχει τις δυνατότητες να ξαναγίνει πάλι η 22η πλουσιότερη χώρα του κόσμου και να μην είναι αυτή τη στιγμή μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία φτωχή χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Λοιπόν, έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει. Θέλει όμως άλλα πράγματα. Από την αναθέσμησή της στη χώρα, θέλει άλλη πολιτική λειτουργία και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν εκτεταμένες αλλαγές στους θεσμούς του πολιτικού συστήματος. Και θα ξαναβρει το δρόμο της. Ναι, ωραία. Εσείς έχετε αρνηθεί και θα γυρίσω σε αυτό γιατί αφήνετε ένα ανοιχτό πεδίο συζήτησης. Έχετε αρνηθεί πεισματικά όλες τις προτάσεις που σας έχουν γίνει να μπείτε στις κυβερνήσεις τις τελευταίες. Γιατί? Εγώ αποφάσισα το 2009 και νέος ήμουν για πολιτικός ακόμα. Πώς ήμουν, έχει 59 στα 60. Mm-hmm. Αποσυρθώ από την πολιτική. Τέλος. Και αποσύρθηκα από την πολιτική. Το να έρχεσαι και λοιπά, καταρχάς εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει κανείς, όπως γίνονται δυστυχώς, κάποιοι από το βουλευτήριο στο κημητήριο γίνονταν παλιά, ας πούμε. Φεύγανε. Το δεύτερο είναι μετά τα 60-65. Ο πολιτικός, και μάλιστα όταν έχει μια απορία, χωρίς να το αντιληφθεί, περνάει σε έναν αυτοσυντηρητισμό. Δηλαδή, έχει σωρεύσει ένα κεφάλαιο προσωπικό, κύρους, αυτά κλπ. Και δεν έχει τη μαχητικότητα αυτή που είχα 43 χρονών εγώ και είδε ο Παπανδρέου και μου είπε «Σε έκανε υπουργό μετά από καιρό, γιατί είδα ότι είσαι μαχητής». Αυτή τελειώνει. Μετά λες πως την υστεροφημία, να τα μαζεύει. Αυτά γίνονται χωρίς να είναι συνειδητοποιημένα και χωρίς να τα θέλεις. Αλλά είναι και οι φυσικές δυνάμεις, ας πούμε, και λοιπά, έτσι. Αλλά εντάξει, αυτό, δόξα τω Θεώ, καλά ήμασταν τότε, αλλά είπα, φεύγω. Πώς θα γυρίσω, μου προτείνανε. Δεν ήθελα να γυρίσω. Δεν ήθελα, είναι το πείσμα. Αλλά από τη στιγμή που απεχώρησα, πρέπει να μπουν καινούριες, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γενιές να μπουν στο παιχνίδι. Δεν λέω νέοι, καινούργιοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι όμως και κάποιες ηλικίες. Να είναι οι παραγωγικές ηλικίες που κουβαλάνε και μαχητικότητα ακόμα και μια πρώτη εμπειρία. Αν θέλουν επιπρόσθετη εμπειρία, ας πάνε να κάνουν, που το προτείνω συνεχώς εγώ, ένα δευτεροβάθμιο κοινοβουλευτικό όργανο, μια γερουσία δηλαδή, όπου να τους βάζουν εκεί μέσα να λένε συμβουλές όπως κάνουν στις περισσότερες χώρες εκεί του κόσμου. Και η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά, το σημαντικότερο κεφάλαιο. Δεν μπορεί και όμως η πολιτική να γίνεται επάγγελμα. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι δύο γερούνδια εκεί πέρα. Εντάξει, μπορεί να είναι σημαντικοί άνθρωποι, εγώ δεν τους γνωρίζω. Αλλά πού είναι το σφρίγος. Οι χώρες πρέπει να δείχνουν σφρίγος. Δεν το δείχνεις τώρα.
Έχετε δίκιο. Να γυρίσουμε στο πεδίο που ανοίξατε στο παράθυρο αυτό. Αυτό θα μου το κόψετε, το ξέρω. Αλλά... Δεν θα κόψω τίποτα, μην το ξαναπείτε. Σε μένα είστε, γιατί δεν κόβω ποτέ τίποτα. Εντάξει. Αλλά ήθελα, ακόμα και τα λάθη έχουν τη σημασία τους ή και τα εκπαραδρομής. Αφήσατε ένα μεγάλο πεδίο ανοιχτό και είπατε καλά πράγματα, καλά, όχι ελπιδοφόρα. Βάλατε τα πρόσημα, ότι έχει καινοτομία, έχει μυαλά, είπατε ωραία πράγματα. Υπάρχει χώρος για αυτά τα ωραία πράγματα για αυτούς τους νέους, γιατί φαντάζομαι ότι κυρίως νέοι θα είναι όλοι αυτοί. Υπάρχει χώρος. Ή ακόμα οι επαγγελματίες της πολιτικής, οι παλαιότεροι εξημών με ύψιλον επιμένουν με τα πόδια στυλωμένα, πεισματικά, να θέλουν να είναι. Αυτή θα πει, εντάξει, κοιτάξτε, εκεί υπάρχει το πλέγμα, η σχέση άμεσα της πολιτικής, αυτή είναι η λεγόμενη διαπλοκή στην Ελλάδα, με τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία όμως έχουν και το όπλο. Που είναι τα μίντια, καθοριστικά, έτσι. Παλιά πολιτικούς έβγαζαν οι αγώνες, οι κοινωνικοί, οι πολιτικοί, δεν βγαίνουν τώρα. Τώρα βγάζουν τα μίντια. Τώρα βγάζουν διάφοροι, έτσι, ναι. Μετά βγαίνουν στην τηλεόραση, βάζουν από κάτω ειδικός αναλυτής. Και όποιος το πιστέψει, το πίστεψε, το χάφτουν όλοι. Ναι. Το ειδικός. Ο Καφαντάρης έλεγε, μεγάλος πολιτικός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, είχε πει σε έναν υπουργό του που του ζήτησε, δύο υπουργοί πήγαν και του ζητήσανε να πάρουν 4 ειδικούς να προσλάβουν. Και του είπε αυτός όχι. Μα γιατί κύριε πρόεδρε, τους χρειαζόμαστε. Λέει, ειδικός στην Ελλάδα είναι ο κατέχων της συμπυκνωμένη άγνοια. Βγαίνουν εκεί στρατιές, λένε τις αχλαμάρες όλες. Έτσι ακριβώς. Έρχονται και διάφοροι συνάδελφοί σου, λένε και αυτές μαζί και γίνεται ένα κουβάρι. Και δημιουργείται μία σύγχυση. Είναι δύσκολο να διακριθεί κανείς. Βλέπω, ας πούμε, πήρα όλα τα ψηφοδέλτια και είδα όσα μπόρεσα βιογραφικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Ξέρετε τι καταπληκτικά παιδιά υπάρχουν στα κόμματα. Μέσα τώρα που είναι υποψήφοι. Ναι, ναι. Με προσόντα, με γνώσεις κλπ. Δεύτερον, λένε, ο πολιτικός πρέπει να έχει την πολιτική βούληση. Τι λες, ρε. Στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει μια πολυσυνθετότητα, πολυπλοκότητα, εξειδικευμένη γνώση που υπάρχει και είναι φανερή η σύγκρουση, φανερό πια, θα αρχίσει σε λίγο καιρό να γίνεται πιο ανάγλυφη μεταξύ τεχνολογικού και πνευματικού πολιτισμού, γιατί είναι αντιστάσεις αυτές οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Εσύ θα πας εκεί πάνω να λες αχλαμάρες, να κάνεις και πολιτικές, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε φάγαν λάχανο στα συμβούλια υπουργών, άμα σε καταλάβουν κιόλα, το δεν νιώθεις κιόλα και δεν καταλαβαίνεις τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Λοιπόν, πρέπει να μιλάνε αυτοί που ξέρουν, όχι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν και παίρνουν στο λαιμό τους, και έχει γίνει αυτό σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, αλβετηρίες και λάθη και αδυναμία κατανόησης και αντίληψης του τι συζητάνε κλπ. Θέλει και τα δύο μαζί. Θέλει βουλησιαρχία, ισχυρό βολονταρισμό. Βολονταρισμός είναι ισχυρή θέληση του κάνω κάτι, μεθοδικά βέβαια, με σχέδιο, αλλά με γνώση. Θέλει γνώση. Γνώση είναι δύναμη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις επειδή έχεις εσύ το παιδικό σου όνειρο ή θέλεις να εντυπωσιάσεις, δεν ξέρω τι θέλεις να εντυπωσιάσεις, ας πούμε, εκεί πέρα, έτσι, ή να κουβαλάς τα κόμπλεξ επιβεβαίωσης, είτε ανωτερότητας είτε κατωτερότητας. Τα έχουμε και αυτά στην Ελλάδα που συντρέχουν και μαζί. Και είναι και καταστροφικά και είναι και οδυνηρά. Λοιπόν, είμαι λίγο αυστηρός, αλλά. Όχι, είστε αληθινός. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε για την προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύουμε στα καλέσματα και τα κελεύσματα των καιρών. Το φτιάχνω εγώ, το συμπυκνώνω λίγο, αλλά κράτησα αυτό που είπατε. Μέσα σε αυτή την προσαρμοστικότητα, κύριε Υπουργέ, είναι και όλη αυτή όλος αυτός ο οδοστρωτήρας θεσμών και αξιών που κράτησαν χιλιάδες χρόνια και αιώνες και το γένος και το έθνος, ας πούμε η οικογένεια. Η ιεροπρέπεια, αν μου επιτρέπετε να πω, η Ορθοδοξία, η Εκκλησία, και το λέω σε εσάς γιατί εσείς το κατανοείτε. Όλα αυτά σήμερα, και βλέποντας ότι έχετε πίσω σας και ένα γέροντα, ο οποίος είναι κοσμοαγάπητος, το ανάγλυφό του, όλα αυτά τα προστάγματα των καιρών, που είναι οδοστρωτήρας όλων αυτών. Τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστής είναι, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ναι, 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 ναι.
Έχετε δίκιο. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω και να το αναγνωρίζω. Επομένως, λοιπόν, αυτή η προσαρμοστικότητα περιλαμβάνει και αυτό τον αξιακό κώδικα και αυτόν τον κόσμο. Και αυτόν. Δεν γίνεται. Κοίταξε, δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει βίαιο εξυγχρονισμό και να γίνει Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν αναπτύχθηκε με βάση την προτεσταντική ηθική, με βάση τις αξίες της φιλοπονίας, και οικονομία της δηλαδή, φιλεργατικότητας, φιλοπονίας κλπ, τον γαλβινισμό και όλα αυτά, ας πούμε, και ούχε με εκείνες τις περίεργες αντιλήψεις περί εξουσίας και όλα αυτά του καθολικισμού, είναι μια ορθόδοξη χώρα. Βέβαια, υπάρχει ακόμα ο διεισμός, ο πολιτισμικός και η σύγκρουση ανάμεσα Ανατολής και Δύσης, την οποία εξέφρασε με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ένας συμπατριώτης μου, ο Ιωάννης Κολέτης, μεγάλη μορφή, αλλά και ήταν γι' αυτός. Εποχής του. Φαύλος, ορκής, αλλά έξυπνος άνθρωπος και οφείλει πολλά η επανάσταση σε αυτόν και είναι και αυτός που συνέλαβε τη μεγάλη ιδέα, ας πούμε, κλπ. Αλλά έχει και αυτός τα χαρακτηριστικά την εποχή. Αυτός έχει καταλάβει αυτόν τον διεισμό. Και όταν πήγε πρέσβη στο Παρίσι της Ελλάδος, κυκλοφορούσε στο Σανζελιζέ με φουστανέλαφο από κάτω και ρετικόντα από πάνω, ας πούμε, για να δείξει ότι αυτό που υπάρχει είναι κάτι ανάμεσα στη μέση. Λέει ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς, ο περίφημος, ο Κώστας, τους μεγάλους έτσι, διανοούμενους στην Ελλάδα, διαπρέψασης στη Γαλλία και τώρα βέβαια μετά ήρθε εδώ, λέει το εξής, ανεξερεύνητος, λέει, ο εθνικός χαρακτήρας των Ελλήνων. Δεν είναι μεσανατολικός, γιατί δεν είναι μουσουλμανικός. Δεν είναι βαλκανικός, για να είναι, δεν είναι σλαβικός, για να είναι βαλκανικός. Και δεν είναι ευρωπαϊκός, για να είναι δυτικός. Θέλοντας να πει ότι όλο αυτό το μείγμα ανάμεσα Ανατολής και Δύσης έχει αφήσει μέσα μια... είναι θησαυρός για μένα αυτό το πράγμα και είναι μεγάλη δύναμη. Απλώς δεν αξιοποιείται πως έτσι. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ότι είναι δυτική, ότι πηγαίνουν στο Παρίσι, οι κυρίες, αυτά κλπ. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι Ανατολή βαθιά εδώ μέσα και γίνεται αυτό το πράγμα καθόλου. Αυτές οι μυρολατρίες, η ευκολία με την οποία λένε ναι, άμα βλέπουν κανέναν λίγο ισχυρό, πάγε πέφτουνε και τούτο και τώρα. Μου έλεγε κάποιος στέλεχος, τώρα δεν θα πω τίποτα. Μα λέει, γιατί λέει, υπάρχει εντύπωση στην πρεσβεία που δουλεύω, ότι εμείς εδώ, για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός ή υπουργός στην Ελλάδα, θα πρέπει να περάσει από εμάς, ας πούμε. Δεν λέω ποια είναι η πρεσβεία. Ναι. Λοιπόν, όχι, λέω, δεν ισχύει αυτό. Ήταν κατάλοιπο από την εποχή του Πιουριφόη, ας πούμε, έτσι, για να το κάνω πιο έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί είναι υπερβολικό που μου λέτε. Λοιπόν, όμως, παρόλα αυτά, η Ελλάδα, να μην τρώμε τώρα και το δίκαιο, μέσα από όλες αυτές τα ελλείμματά της, τα πνευματικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, αυτά που περιγράφουμε και αυτά που είναι καθοριστικά, έχει κάνει μεγάλα αλλάματα, έτσι. Παραμένουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Αλλά από τότε που δημιουργήθηκε η Καποδίστρια ως κράτος μέχρι σήμερα, είναι τελείως έτσι. Είναι μια χώρα και πού. Έχει και ιδιαιτερότητες γεωπολιτικές, τις οποίες δεν τις έχουν άλλες χώρες. Τις οποίες και δεν θέλουν να καταλάβουν και δεν θέλουν να τις αγνοήσουν κλπ. Θέλουν να τις αγνοούν γιατί τους βολεύει. Εγώ το συνεντούσα αυτό το πράγμα στην ξέρεις. Ήταν μια περίοδος μέχρι το 1995. Όπου όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, πριν πάει στο Κοινοβούλιο, ο προϋπολογισμός, ο ευρωπαϊκός. Εκεί μέσα η Ελλάδα έβαζε ένα πρωτόκολλο, σε ένα πρωτόκολλο χρηματοδοτικό που ήταν στην Τουρκία, για την Τουρκία πολλά λεφτά, έβαζε βέτο για το Κυπριακό. Αυτό καταργήθηκε βέβαια. Όσο ήταν την περίοδο μάλιστα που συνέπεσε, που ήμουν εγώ έτσι. Και κάθε φορά είχα ένα σημείωμα εγώ.
το είχαν φτιάξει από την ΜΕΑ, έτσι, το οποίο το διάβαζα. Το ξέραν όλοι ότι κάποια στιγμή θα βγάλω εγώ το σημείωμα, την κατάλληλη στιγμή, και μου έλεγε ο προεδρεύων ποιος ήταν, κύριε Υπουργέ, εντάξει, έβγαζα εγώ το σημείωμα. Εκείνη την ώρα, παπ, βγάζαν τα ακουστικά και τα ακουμπούσαν κάτω. Για να μου δείξουν ότι δεν συμφωνούν. Έτσι, και απαξιωτικά δηλαδή, έτσι. Γιατί τους λέει, η απόφαση, δεν ξέρω τι προβλήματα έχετε εσείς με τους Τούρκους, τι εμείς έχουμε συμφέροντα και αυτά. Μέσα εκεί λοιπόν, οι πολιτικοί πρέπει να είναι οι γίγαντες, τουλάχιστον οι πολιτικοί αρχηγοί, να τους σέβονται, να έχουν κύρος, όπως επίσης και όλο το σύστημα με το οποίο συναλλάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ήταν και διαφορετική η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε γίγαντες, Ντελόρ και τέτοιους. Τώρα, να μην κάνω σχόλιο καλύτερα. Πάντως, όλο αυτό που περιγράψατε, για τους Έλληνες, για μας δηλαδή, έχει μέσα το αυτό το ορθόδοξο άναρχο. Εσείς περιγράψατε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν οι Έλληνες, διαχρονικά. Την καινοτομία, και όλα τα υπόλοιπα, τα όμορφα που είπατε. Όχι, δεν είναι μόνο η καινοτομία, έχει πολλά πλέον. Πολλά, ναι, τα είπατε πριν από λίγο, πολύ γλαφυρά. Το ορθόδοξο, κοιτάξτε, να δείτε, η Ελλάδα μεγάλωσε. Υπάρχουν, ξέρω πάρα πολλούς αγνωστικιστές, οι οποίοι στην Ανάσταση θα πάνε εκεί. Και λέω, εσύ λες ότι είσαι αγνωστικιστής. Και εμένα με είχε γοητεύσει κάποια περίοδο. Ναι, αυτές. Το είπατε. Ναι. Γιατί. Μου λέει, κοίταξε, αυτό είναι στοιχείο της κουλτούρας μας και του πολιτισμού μας είναι. Απλώς το δέχομαι ως έτσι, όχι ως ένα έθιμο χαριτωμένο, ναι, αλλά στοιχείο μιας κουλτούρας. Και επίσης, η Ορθοδοξία με τα στραβά της, τα πολλά, mm-hmm, τα οποία και κουβαλούσε και έκανε και κάνει ακόμα. Εννοούμε κάνει. Το ιερατείο βασικά. Το ιερατείο. Ναι, το ιερατείο. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ, ναι. Δεν πάβει να είναι μια εκκλησία πολύ πιο φιλελεύθερη από τις άλλες, σε πάρα πολλά πράγματα, πιο ανοιχτή, πιο έτσι, πιο φιλοσοφημένη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν και θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά είπατε ήδη πολλά και για να τα αφομοιώσουμε θα χρειαστεί χρόνος, θέλω να σας ευχαριστήσω, εάν έχουμε τη δυνατότητα, να αντλήσουμε και να απαντλήσουμε λίγο από τα θέματα της σοφίας και της εμπειρίας σας σε μια δεύτερη εκπομπή. Ευχαρίστω. Όχι τώρα κοντά-κοντά, να έχει νοστιμάδα δηλαδή. Εντάξει, να το αφήσω, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, Χριστός. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.